Ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε στην πρώτη μας, στην εκπομπή μας τη σημερινή, ένα ζωντανό θρύλο του υποδρόμου. Όπως σας αναφέραμε και πριν, τον στρατηγό, τον κύριο Βαγγέλη Κεράτσα. Πριν όμως τον καλησπερίσω, ας απολαύσουμε ένα βίντεο αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει για την καριέρα. Αναβάτη του κυρίου Βαγγέλη Κεράτσα, με πολύ μεγάλη χαρά τον καλησπερίζω και τον καλωσορίζω στη σημερινή μας εκπομπή. Κύριε Κεράτσα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Είστε καλά, είστε γερός? Βεβαίως. Πάμε να ξεκινήσουμε. Επαναλαμβάνω και τον κόσμο ότι και για μένα η χαρά είναι πολύ μεγάλη που έχω απέναντί μου στη σημερινή εκπομπή το στρατηγό. Και θέλω να ξεκινήσω έτσι. Το στρατηγό του Φαλιρικού Δέλτα. Θέλω να μου πείτε λίγο το στρατηγό σας που βγήκε. Για τον κόσμο που μας παρακολουθεί και να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας. Το στρατηγό βγήκε όταν ήταν να γίνει μια υποδρομία. Έπαιρνα το τετράδιο και το μολύβι και έφτιαχνα τον υπόδρομο, τα άλογα, τις κούρσες, το start και υπολόγιζα περίπου τι θέση πρέπει να ακολουθήσω, πού πρέπει να βγω από την εξωτερική, πού πρέπει να πω στην εσωτερική, πού πρέπει να του δώσω μια αναπνοή, πού πρέπει να τα δώσω όλα. Και από εκεί, από τη μελέτη και από αυτό, βγήκε το στρατηγός. Ακολουθούσατε τη στρατηγική δηλαδή, όλα βάσει στρατηγικής, τίποτα στην τύχη, έτσι? Τίποτα στην τύχη. Τίποτα στην τύχη. Είναι αλήθεια, κύριε Κεράτσα, ότι δεν κατάφερε κανείς ποτέ να σας περάσει την εσωτερική? Όχι, ήταν δύσκολο να περάσει από την εσωτερική. Μπορεί κάποιες φορές να άνοιγα εγώ το κάγκελο να περάσει κάποιος συνάδελφος, αλλά για να είμαι μπροστά και να περάσει από την εσωτερική ήταν κάτι που ήταν πολύ σπάνιο. Σπάνιο. Δεν γινόταν. Θα πάμε σε κάποια πραγματάκια που αφορούν τον Βαγγέλη τον Κεράτσα, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Θέλω να μου πείτε λίγο και για τον κόσμο που παρακολουθεί και αυτό το νέο εγχείρημα που επιχειρείται από όλους μας, η εκπομπή αυτή ειδική για τον υπόδρομο, για τις ελληνικές υποδρομίες, με καλεσμένους, με ρεπορτάζ, με ζωντανές συνδέσεις, παρακολουθούμε όλες τις υποδρομίες. Θέλω να μας πείτε λίγο, κύριε Κεράτσα, επειδή μας παρακολουθεί και πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή και νομίζω μαζί μέσα από την κουβέντα θα μπορέσουμε να βγάλουμε έτσι ασφαλή συμπεράσματα. Τι είναι για τον Βαγγέλη Κεράτσα ο υπόδρομος και ο μαγικός κόσμος των υποδρομιών και του αλόγου? Ο υπόδρομος, μπορώ να πω ότι είναι παρεξηγημένος. Είναι ένα άθλημα φανταστικό, διότι αναβάτης και άλογο και ζώο πρέπει να γίνουν ένα. Πρέπει να υπάρχει αγάπη μεταξύ του αναβάτη και του αλόγου. Τα βάζει ο αναβάτης με τη φύση, το ζώο πάλι
τρέχει σαν αθλητής, καταλαβαίνει ότι συναγωνίζεται, ειδικά όταν είναι τ' άλογα κοντά. Θα σας πω ένα περιστατικό. Ναι. Πάλευα μια εποχή ένα ίσωμα 200-300 μέτρα και επειδή το άλογο μου δεν μπορούσε να περάσει, γύρισε να φάει τον άλλο, να τον δαγκώσει. Τι λέτε? Επειδή δεν μπορούσε να περάσει μπροστά. Θέλω να πω ότι οι υποδρομίες είναι τόσο πολύ σε αθλητικό μέρος και μετά είναι σαν τζόγος. Ναι, εντάξει, δεν σε πιάνει κανένας, ούτε σε υποχρεώνει να παίξεις με το ζόρι. Μπορεί να έρθεις να το δεις σαν άθλημα. Εννοείται. Να κάτσεις να πιείς ένα καφέ, να κάτσεις να πιείς να φας ένα παγωτό. Κάτι. Να το δεις. Μόλις το δεις το άλογο να τρέχει, σε συναρπάζει. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά το άλογο και οι αγώνες και οι υποδρομίες που γίνονται. Σωστό, σωστό. Εδώ μόνο είναι παραξηγημένες. Μα ναι, άμα κοιτάξουμε. Και γιατί να είναι τζόγος και να μην είναι άθλημα. Μα δεν κατάλαβα. Το ίδιο ισχύει, κύριε Κεράτσα, δηλαδή και για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και όλα τα αθλήματα. Δηλαδή, αν θες παίζεις, αν δεν θες, πας βλέπεις το μάτς. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Βεβαίως. Το ίδιο ισχύει παντού, βεβαίως. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Μα δεν επιβάλλει σε κάποιον να παίξει με το ζόρι. Δεν το συζητάμε. Ούτε κουβέντα, ούτε λόγος γι' αυτό. Ούτε λόγος. Πείτε μου λίγο για αυτή τη Όπως σχέση. Όπως και τα άλλα αθλήματα. Αλλά αυτό το άθλημα είναι μοναδικό και είναι μονοπόλιο στην Ελλάδα. Και να και την υπόψη σας ότι ο Φίλιππος Κόσμος το αγαπάει το άθλημα αυτό, αγαπάει τα άλογα, αγαπάει τις ελληνικές υποδρομίες. Εμείς όλοι μας πρέπει να βοηθήσουμε να γίνουν οι ελληνικές υποδρομίες. Και πρέπει να γίνονται οι ελληνικές υποδρομίες. Και να πούμε ότι είναι ήδη σε στάδιο αναβάθμισης τους τελευταίους μήνες και νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο θα βρισκόμαστε συνέχεια, έτσι, και θα υπάρχει μια αναβάθμιση. Βεβαίως. Και του χώρου και των υποδρομιών και είναι και πολύ σημαντικό. Και μέσα από αυτή την εκπομπή πάντα θα προβάλλουμε τις υποδρομίες. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε για το καλό των υποδρομιών. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Όλοι οι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι και η ενεργεία και αυτοί που είναι σε συνταξιοδοτικό τομέα και αυτοί ακόμα μπορούν να βοηθήσουν. Συμφωνώ. Κύριε Κεράτσα, μιλήστε μου λίγο για αυτό το μαγικό δέσιμο αναβάτη και αλόγου και ύπου. Είναι φοβερό αυτό το δέσιμο, αυτή η σχέση που αναπτύσσεται. Η σχέση που αναπτύσσεται είναι όντως κάτι μαγικό. Να σκεφτείτε ότι μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν αναβάτες που μιλάνε με τα άλογα. Να είσαι απάνω την ώρα που το γυμνάζεις, κάθε πρωί, από τις 5 η ώρα, είτε βρέχει, είτε κάνει κρύο, είτε κάνει ζέστη. Έρχεσαι σε ένα συνδυασμό μετάλογο που αναγκαστικά είναι ο φίλος σου, κάτι δικό σου. Και όταν το άλογο, επειδή διαισθάνεται και καταλαβαίνει το άλογο, αρχινάει και υπάρχει κάποια αγάπη μεταξύ του αναβάτη και του αλόγου. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό? Το δέσιμο αυτό, Το δέσιμο αυτό μπορεί να υπάρχει καλύτερο πράγμα από το άλογο και τον αναβάτη? Να ρωτήσω κάτι. Ο σταυλίτη δεν το γνωρίζει, τον προπονητή δεν το γνωρίζει το άλογο? Ο ιδιοκτήτης κατεβαίνει, του δίνει δύο ζάχαρες, του δίνει λίγο πράσινο, λίγο ραβίκι, κάτι. Τον εβλέπει, τον εγνωρίζει. Βέβαια. Αυτά μπορεί να σας φαίνονται λίγο περίεργα. Καθόλου περίεργα. Αλλά καθόλου είναι πραγματικότητα. Βεβαίως. Μα γι' αυτό και σας ζητάω να τα περιγράψετε. Ναι, καθόλου είναι σημαντικά, γιατί μιλάμε για αυτή είναι και η φύση του αλόγου. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Από την τεράστια αυτή καριέρα που είχατε, βέβαια είναι λίγο το ερώτημα, δεν ξέρω αν μπορείτε να ξεχωρίσετε, αλλά σίγουρα κάποια άλογα τα οποία έχετε ξεχωρίσει σαν δέσιμο του Βαγγέλη του Κεράτσα με αυτά, έτσι, μπορείτε να μας αναφέρετε? Βεβαίως. Μπορώ να σας πω. Ήταν συναρπαστικό το πρώτο ντέρμπι που κέρδισα το 1964. Σε ηλικία 16 ετών, του αείμνηστου προπονητή μου, του κύριου Λουκά του Πανουριά και ιδιοκτησίας του κύριου Γεωργίου Καμπάνη, της κυρίας Μαρινοπούλου, σήμερα. Δυστυχώς από το 1951 που είχε ανοίξει το υποδρόμιο και μετά δεν είχε κερδίσει ο προπονητής μου κάποιο ντέρμπι, ενώ είχε καλά άλογα. Οι παλιοί τα θυμούνται και τα γνωρίζουν. Το 1964 καβάλισε για πρώτη φορά σε ντέρμπι και ήταν η χαρά μου που κέρδισα αυτή την υποδρομία και ήταν το πρώτο ντέρμπι
που ό,τι και να σας πω με τα λόγια δεν λέει κάτι. Διότι εκείνη την εποχή υπήρχαν πάρα πολύ καλά άλογα, πάρα πολύ καλοί αναβάτες. Καβάλα και ο Παντής, ο Καλαϊτζής, ο Μπουγιούρης, ο Μιμόπουλος, ο Γιαννούλης. Τόσοι παλιοί, οι οποίοι άλλοι υπάρχουν στη ζωή, άλλοι δεν υπάρχουν σήμερα που μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει ήταν μία από τις πιο συγκινητικές της καριέρας μου, της ζωής μου, απάνω στο άλογο που λεγόταν Θαλής. Φοβερό και πολύ συγκινητικό αυτό που λέτε. Άλλη ερώτηση. Όπως συμβαίνει γενικότερα, τώρα δεν ξέρω, με τους αθλητές συμβαίνει αυτό. Όσο περνάνε τα χρόνια, έχετε παρατηρήσει να αλλάζει και η σωματοδομή των αλόγων, η μυϊκή τους δύναμη, η συμπεριφορά τους, η αντίδρασή τους κτλ. Να σας πω, η εξέλιξη είναι εξέλιξη. Ναι. Εξελίσσονται όχι μόνο οι άνθρωποι, εξελίσσονται και τα ζώα. Βγαίνουν πολύ δυνατές γενολογίες, πολύ καλά άλογα, πολύ δυνατά άλογα. Εμείς τα παλιά χρόνια είχαμε και αραβικά άλογα. Δεν είχαμε καθαρό αίμα άλογα. Σήμερα έχουμε καθαρό αίμα άλογα, εγγλέζικα άλογα, τα οποία είναι πολύ καλύτερα και έχουν και τεράστια καλύτερη απόδοση. Δηλαδή καβαλάς σε ένα άλογο ένας αναβάτης και μπορεί να του μελάει 1000 μέτρα και να πηγαίνει 1000 μέτρα. Ναι. Τότε δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να έχεις ένα άλογο τόσο καλό. Λοιπόν, ευτυχώς σήμερα στην πρόοδο υπάρχουν τα καλά άλογα, τα καλά αίματα, και αυτό είναι και κάπως πιο ακριβά από τα άλλα άλογα που είναι κατωτέρας ποιότητας. Ναι. Είναι σαν να πάρεις ένα αυτοκίνητο Mercedes 500 και πάει να πάρεις μετά ένα Skoda. Ναι, καταλαβαίνω. Στο ίδιο μήκος κύματος, σε συνέχεια της ερώτησής μου, έχει να κάνει και με την ιατρική, με τη διατροφή τους, τον τρόπο προπόνησης, όλα εξελίσσονται. Έτσι, όλα μετράνε. Όλα μετράνε. Και η διατροφή του μετράει, πρέπει να τρώει καλά, πρέπει να προπονείται σωστά, πρέπει να έχει την κατάλληλη περιποίηση οπωσδήποτε. Και την τροφή του. Δεν γίνεται. Ένας αθλητής που αθλείται σε καθημερινή βάση και τρέχει σε υποδρομίες, μπορεί ποτέ να πούμε να μείνει η διατροφή του να μείνει σωστή. Δεν γίνεται. Δεν θα αποδώσει. Σωστό. Βάζουμε μια ανατελεία, κύριε Κεράτσα. Εδώ θα είμαστε. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας και για τις υποδρομίες και για το μαγικό κόσμο του αλόγου, αλλά και για το μύθο το δικό σας. Θα κάνουμε ένα μικρό flashback πίσω στο παρελθόν, να θυμηθούμε όμορφες στιγμές. Εδώ έχουμε τη μικρή μάσα, βλέπω. Ανατρέπεται αναβάτης από άλογο, από το νούμερο 3 μικρή μάσα, η οποία κινείται ανάποδα προς τη φορά του στίβου. Και πού πάει, πού έφυγε αυτό? Εξαφανίστηκε η μικρή μάσα. Έφυγε έξω από το... Αυτό δεν το ξαναδεί. Πήρε έναν κατήφορο εκεί από πίσω. Άντε να το πιάσει τώρα αυτό. Σήμερα δεν το έχουμε ξεκινήσει έτσι πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να την πιάσεις τώρα και να την βάλεις να συμμετέχεις στην υποδρομία. Και ναι, είναι νομίζω... εξαιρετικά δύσκολο να τρέξεις αυτό. Ναι. Σαν αφηνιασμένη και από την ανάποδη πλευρά, όπως είπες, από την αντίθετη πλευρά, να τρέχει. Να ρωτήσω, Γιάννη Νικολακόπουλο, αν τελεί θα βάλω μαζί σου. Πάω λίγο και πάλι στην Αθήνα, στον κύριο Κεράτσα, να τον ρωτήσω αν ο ίδιος έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο και πώς το αντιμετωπίζουμε, κύριε Κεράτσα. Έφυγε η μικρή μάσα, έφυγε τρέχοντας και αντίθετα. Είχαμε ανατροπή αναβάτη και έφυγε. Να τη βλέπετε εκεί στο βάθος, αν έχετε και συμβαίνουν και αυτά. Αυτά συμβαίνουν. Μπορεί κάτι να τρόμαξε, να φρενάρισε και να φύγει από πάνω ο αναβάτης. Ναι. Γι' αυτό πάντοτε ο αναβάτης πρέπει να είναι υπατμόν. Δεν το αφήνει στο άλογο ποτέ. Να το πω εγώ λίγο πιο αυτό. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν όμως. Στην τζίτα να είναι. Στο κάγκελο. Δείχνει ότι έχει σπάσει το δοκάρι. Δείτε λίγο τώρα εδώ, έχει σπάσει το δοκάρι, λοιπόν, κύριε. Πρέπει κάτι να έκανε και να σπάσει το κάγκελο και πέρασε στην άλλη μεριά. Ναι. Φοβερό. Πέρασε στον άλλο χώρο. Το βοηθητικό χώρο. Λοιπόν, με αναβάτη τον κύριο Μαστοράκη, έτσι το Μαστοράκη αναβάτη. Σας έχει συμβεί εσάς, κύριε Κεράτσα, αυτό? Συμβαίνει αυτό, τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει κάτι να πεις. Αν τρόμαξε κάτι το άλογο και έσπασε το κάγκελο και έφυγε από εκεί, φυσικό και επόμενο ήταν να πέσει ο αναβάτης. Ναι.
Μάλιστα, τουλάχιστον εδώ στις περιπτώσεις αυτές κοιτάμε δύο πράγματα. Πρώτον, το σημαντικότερο να είναι εντάξει στην υγεία του ναυάτης, έτσι, να μην έχει κάποιο χτύπημα κτλ. Βέβαια, οπωσδήποτε. Και μετά βέβαια και το άλογο. Το, γιατί, και το ζώο. Και το ζώο, γιατί βλέπουμε ότι πέρασε από το δοκάρι, ας πούμε, το χτύπησε. Δεν ξέρω, βλέπουμε, εδώ βλέπουμε τώρα τη Βενέρα. Έτσι δεν είναι, Γιάννη, Νικολακόπουλε? Ναι, βλέπουμε τη Βενέρα, η οποία και αυτή έχει κάποια θέματα με το χαρακτήρα της και γι' αυτό δεν έκανε επίδειξη με τα λάλογα στο πάντοκ. Είναι και αυτή. Να πούμε ότι διαγράφεται το νούμερο 3 μικρή μάση. Είναι κάτι το οποίο λίγο πολύ αναμένετο, ότι δεν θα τρέξει δηλαδή το νούμερο 3 μικρή μάση μετά από όλο αυτό το περιστατικό. Αλλά βέβαια παραμένει ανοιχτό το ότι πρέπει να την πιάσουμε, έτσι. Αυτό είναι ένα να θέμα πιαστεί τώρα. Το άλογο, έτσι, γιατί αλλιώς δεν ξεκινάει η κούρσα με κυβέρνητο άλογο μέσα στα. Στους γύρω χώρους, έτσι, απαγορεύεται αυτό. Ναι. Μιας και μιλούσαμε για χαρακτήρες, κύριε Κεράτσα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο χαρακτήρας των άλογων, έτσι. Δηλαδή τώρα λέμε ο ύπος Βενέρα, για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος δεν θα κάνει επίδειξη στο πάντοκ, γιατί το συγκεκριμένο άλογο έχει θέματα με το χαρακτήρα του. Έχει κάποιο εκνευρισμό, υπάρχουν άλογα που έχουν κάποιο εκνευρισμό. Πολλά καμιά φορά δεν θέλουν να τρέξουν. Είναι δίστροπα. Τα λέμε, ανήκουν στην κατηγορία στα δίστροπα άλογα. Οπωσδήποτε αυτό το άλογο, αυτό το ζώο θέλει μια προσοχή παραπάνω. Ναι. Πώς μπορεί και την ώρα ο άλογος. Και γι' αυτό δεν το αφήνουν να πάει στο πάτο, το κρατάει ο σταυλίτης από κάτω, εν ανάγκη με το σκηνή και του προσφέρει μια βοήθεια να είναι πιο ήρεμο, να μην είναι μόνο του και αρχινάει και τσακώνεται ο αναβάτης με το άλογο. Και υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός, μπορεί να πέσει κάτω το άλογο, μπορεί να χτυπήσει τον αναβάτη, μπορεί να χτυπήσει και αυτό. Ναι, σωστά. Οπωσδήποτε να αποφεύγονται αυτά τα πράγματα. Είναι τα ιδιόρυθμα και τα δίστροπα άλογα. Ναι, είναι θέμα χαρακτήρα όπως συμβαίνει παντού, έτσι. Βεβαίως. Κάθε ένα έχει το χαρακτήρα του. Δεν το συζητάμε. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα στην υποδρομία, την δεύτερη υποδρομία έχουμε, μετράμε μια απώλεια, κυρίες και κύριοι, το νούμερο 3, η μικρή μάσα. Με αναβάτη Τόμας Θωράκη δεν θα πάρει μέρος στην δεύτερη υποδρομία. Έχουμε διαγραφή του συγκεκριμένου ύπου και θα. Οπότε ας δούμε την ανανεωμένη κάρτα, προτείνω, με τις 5 πλέον συμμετοχές. Και ξεκινάμε, αν είμαστε έτοιμοι, με τον Tropical Mist, το που μας εξήγησε και πριν ο Γιάννης Νικολακόπουλος, ότι είναι το άλογο το οποίο φλερτάρει συνέχεια με την κορυφή. Εδώ είναι ο Tropical Mist στο 2 Star Shine με αναβάτη τον Καρακατσάνη. Perfect Storm πλέον στο νούμερο 4 με τη διαγραφή της μικρής μάσα. Στο 4 Perfect Storm με το αναβάτη τον Λαζαρίδη. Είναι η πρώτη συμμετοχή για το νύπο αυτών. Στο νούμερο 5 Αλαντίνα με τον Παναγιώτο Δημητσάνη αναβάτη. Και νούμερο 6 Βενέρα. Σημειώστε ότι είναι ο ύπος ο οποίος δεν έκανε επίδειξη στο πάντοκ λόγω, όπως μας είπε και ο Γιάννης Νικολακόπουλος, του δίστροπου, αν θέλετε, χαρακτήρα. Λοιπόν, αυτές είναι οι 5 συμμετοχές της δεύτερης υποδρομίας και νομίζω πως σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι για να την παρακολουθήσουμε, έστω με αυτή τη μία απώλεια που είχαμε σήμερα στην δεύτερη υποδρομία, εκτός το νούμερο 3, επαναλαμβάνω, μικρή μάσα με αναβάτη το Μαστοράκι, το άλογο διστρόπησε και άρχισε μάλιστα να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν ξέρω, έχεις κάποια εικόνα από εκεί, γιατί βλέπεις τον Μαρκόπουλο Γιάννη Νικολακόπουλο, εντοπίστηκε η μικρή μάσα? Ναι, δεν έχω εικόνα για τη μικρή μάσα και αυτό δεν ξέρω, και αυτοί νομίζω εκεί πέρα δεν ξέρουν ακόμη τι γίνεται με τη μικρή μάσα. Αυτό που ήταν πρόβλημα ήταν να φτιαχτεί το κάγκελο, το κύκλειδωμα εκεί που έσπασε. Που από ό,τι, γιατί έχω και μία ήχο από εκεί από την συνεννόησή του, νομίζω ότι έχουν φτιάξει αυτό το θέμα με το κύκλειδωμα. Μένει να σιγουρευτεί απλώς ότι έχει πιαστεί η μικρή μάσα και έχει πάει κάπου κοντά στο στάβλο τη και την υποέλεγχο, για να ξεκινήσει τη διαδικασία εισόδου. Δεν πιστεύουμε δηλαδή ότι δεν θα πάρει πάνω από 2 λεπτά ακόμη αυτή η διαδικασία. Ναι. Πάντως, και ένα με 2 λεπτά. Να πούμε ότι γενικά ο χώρος εκεί είναι και ασφαλής και περιφραγμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί η μικρή μάσα. Απλά να την εντοπίσουμε και να την ηρεμήσουμε. Αυτό είναι το θέμα μας, δεν είναι κάτι άλλο, έτσι. Όχι, ναι, έτσι, για να το πούμε και αστεία. Πορτοράφτη δεν θα πάει, αλλά εκεί κάπου γύρω θα την πιάσουμε σε ένα παράδρομο. Θα την, να βρεθεί και κάποιος εκεί κοντά, γιατί έφυγε, την είδες αρκετά βιαστική. Πήγαινε προς το στάβλο της. Εδώ είναι, είδαμε προηγουμένως στα πλάνα μας το ντεμπούτο του Perfect Storm, έτσι, πρώτη συμμετοχή. Να σε διακόψω, γιατί έχουν τεράστια νοημοσύνη όπως γνωρίζεις τα άλογα και πολλά από αυτά κατευθείαν ξέρουν και πάνε προς το στάβλο τους πίσω. Δηλαδή καταλαβαίνουν το δρόμο έτσι μες στον εκρευλισμένο τους, παρόλα αυτά παραβιάζουν καμιά φορά και κλειδώματα και έχει παρατηρηθεί ότι τις περισσότερες φορές θα πάνε να βρουν το στάβλο τους πίσω, το δρόμο. Μάλιστα. Δεν πάνε δηλαδή στην τύχη έτσι στα χωράφια, στα βουνά, πάνε προς το στάβλο τους πίσω.
Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μέσα από αυτά που μας περιγράφετε όλοι εσείς που γνωρίζετε τον κόσμο των υποδρομιών και των αλόγων, μαθαίνουμε και εμείς καλύτερα και τα άλογα, το πώς συμπεριφέρονται, πώς σκέφτονται, πώς αντιδρούν και πάει λέγοντας. Νούμερο 2 εδώ, Star Sign. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, Κώστα. Λογικά θα τους δώσει εντολή να μπουν. Πρέπει να είναι όλα υπό έλεγχο και είναι έτοιμοι το πολύ σε μισό λεπτό να ξεκινήσουν να μπαίνουν λογικά. Ωραία λοιπόν. Οπότε πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Θα παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, σε μισό λεπτό από τώρα την δεύτερη υποδρομία της ημέρας, Έπαθλο Κεφαλονιάς, με τη συμμετοχή πλέον 5 ύπων, 1300 μέτρα η απόσταση, 4.500 αξία Επάθλου. Εδώ είναι οι 5 συμμετέχοντες, Tropical Mist με αναβάτη τον Δρόσο, Star Sign, Καρακατσάνης, Perfect Storm με αναβάτη τον Λαζαρίδη, Αλαντίνα με αναβάτη τον Παναγιώτη Δημητσάνη και Βενέρα με αναβάτη τον Κουμπαράκο. Αυτές είναι οι 5 συμμετοχές. Εδώ πάντα ο Tropical Mist που, επαναλαμβάνουμε, έχει μια πάρα πολύ καλή έτσι πορεία και φλερτάρει πάντα με την νίκη. Όλα και οι 5 ήπιοι κυνηγάνε, βρίσκονται σε μια πρόκληση να πετύχουν την πρώτη τους νίκη. Επαναλαμβάνουμε, με τον Tropical Mist να έχει έτσι μια πολύ καλή φόρμα στις τελευταίες υποδρομίες. Νομίζω, Γιάννη, ότι είμαστε έτοιμοι να δώσω ήχο πλέον και εικόνα αποκλειστικά σε σένα στο Μαρκόπουλο για να παρακολουθήσουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον την δεύτερη υποδρομία της σημερινής ημέρας με Έπαθλο Κεφαλονιάς. Ακριβώς έχει δοθεί λεπτό, από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε λεπτό ότι εντός του λεπτού θα μπουν τα άλογα μέσα και θα ξεκινήσει η κούρσα, άρα λιγότερο από ένα λεπτό για την εκκίνηση. Μένει να κλείσουν οι πόρτες μπροστά στο start για να αρχίσουν να μπαίνουν τα άλογα. Τώρα τους φωνάζει και ο αφέτης να μπουν. Μην μπλέξεις με λεφτά. Εδώ η Βενέρα. Η μία από τις 5 πλέον εναπομείνασες φοράδες που θα ψάξουν για την πρώτη τους νίκη. Και έρχεται η Αλαντίνα, το νούμερο 5 που έχει να τρέξει αρκετό καιρό η Αλαντίνα, με τον Παναγιώτη Δημητσάνη να πάρει θέση εδώ με Κουκούλα. Γιατί κάποια φορά Κουκούλα, τώρα θα πεις μετά, άσπρα να δούμε την εκκίνηση και θα πούμε μετά. Γιατί, ναι, μπορεί να εκνευριστεί και να κάνει φασαρία μέσα στο start. Ναι. Έχει την Κουκούλα για να μην βλέπει τον περιβάλλοντα χώρο και εκνευρίζεται. Μάλιστα. Αυτό δεν ισχύει για άλλο τα άλογα, βλέπω. Όχι. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκε η Tropical Mist. Έρχεται όμως τα βλήτη στο νούμερο 4, Perfect Storm, που θα πρωτοτρέξει σήμερα. Εδώ η Star Sign με τον Κώστα τον Καρακατσάνη. Έχει αφήσει, βλέπω, και γένεια στην ενεργοδράση και πάλι μετά από καιρό. Και το νούμερο 6, Venera. Κώστα, ταχύτητα σήμερα δεν είναι η μέρα. Δεν είναι. Η Star Sign τη τρόπισε μέσα στο. Δεν είναι σήμερα. Δεν είναι σήμερα η μέρα μας. Δεν είναι η μέρα. Και δείχνει. Και ενοχλεί και διπλανό άλογο. Ναι. Και την Tropical Mist. Αυτή είναι η Αλαντίνα που βλέπουμε. Αυτή είναι η Αλαντίνα. Δίπλα της έχει παρενοχλήσει εδώ την Tropical Mist. Ειδικά στα πίσω πόδια της την κλώτησε η Αλαντίνα την Tropical Mist. Θα πρέπει οπωσδήποτε εδώ να διοκτήνει η αδροσή τι έχει συμβεί. Και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε άλλα 2 λεπτά καθυστέρηση. Ναι. Οπωσδήποτε να διοκτήνει η αδροσή, πως πατάνε τα δύο άλογα τα πόδια τους. Η Αλαντίνα πιο σοβαρά έτσι ενεπλάκησε. Η Tropical Mist ήταν αυτή που διστρόπισε ή η Αλαντίνα. Η Αλαντίνα. Η Αλαντίνα και κλώτσισε, αν θέλεις. Εδώ. Κοίτα στο δύο κουτί. Ναι. Η Αλαντίνα αρχίζει. Ξαπλώνει εδώ, πετάει το Δημητσάνη κάτω και με τα πόδια της, κοίτα τώρα με τα πόδια της, αρχίζει και κλωτσάει την Tropical Mist δίπλα. Όχι το θέλει να την κλωτσίσει, εδώ. Αρχίζει και παρενοχλεί με τα πόδια της πιο δεξιά στο τριαστάρι την Tropical Mist. Εδώ, τώρα. Ναι. Λοιπόν. Παρόλα αυτά τα άλλα. Θα σου πω, δεν γίνονται κάθε μέρα έτσι. Εδώ. Έχει αγριέψει εδώ πάρα πολύ. Ναι. Είναι απλώς σήμερα τυχερή μας μέρα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε. Ναι. Εδώ βλέπουμε την Tropical Mist. Δείχνει. Σαν να κουτσένει λίγο, ή μου φαίνεται. Α, δεν είμαι εγώ ειδικός. Όχι, τι βλέπεις τώρα κι εσύ. Είναι αυτά που λέγεται εκτιμίατρος και θα το κρίνει αυτός. Μου φάνηκε σαν να κουτσένει λίγο. Τώρα, σε περιπτώσεις, τι γίνεται, περιμένουμε να επιστρέψουν ή έχουμε πάλι διαγραφές?
Περιμένουμε να ελέγξει ο κτηνίατρος την κατάστασή τους και αν αυτός κρίνει ότι τα άλογα δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν, τότε θα διαγραφούν και δεν θα λάβουν μέρος στην κούρσα. Πάντως οφείλω να πω ότι παρά το ότι ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένη η Αραντίνα, νομίζω. Διαγραφή. Ο κτηνίατρος απαγορεύει να τρέξουν τόσο το νούμερο 1 Tropical Mist, όσο και το νούμερο 5 Αλαντίνα, και έτσι στην κούρσα θα μείνουν τρία άλογα να τρέξουν: η Star Sign, η Perfect Storm και η Venera. Από τα 6 άλογα πήγαμε Κώστα στα 3. Διαγράφστηκε λοιπόν η Tropical Mist στο νούμερο 1 και η Αλαντίνα στο νούμερο 5. Βάλτε και τη διαγραφή της μικρής μάσα που έφυγε νωρίτερα σε πρώτη φάση. Αυτή η δεύτερη υποδρομία είναι περιπετειώδης, κυρίες και κύριοι, και έτσι οι 6 έγιναν 3. Ναι. Η Tropical Mist διαγράφει γιατί δεν επιτράπει από τον κτηνίατρο, έτσι. Η Tropical Mist διαγράφει γιατί, όπως είδες, την κλώτησε στα πίσω πόδια η Αλαντίνα, όπως έκανε τις φασαρίες. Πήρε απαγορευτικό από τον κτηνίατρο, δεν επιτράπει να συμμετέχει. Τον βλέπω και γελάει πολύ τον Κώστα τον Καρακατσάνη. Πρέπει να είναι η τυχερή του μέρα, μάλλον σήμερα. Τον βλέπω αρχίζει και γελάει γιατί αυξάνεται οι πιθανότητες του να νικήσει τώρα ο Κώστας. Με τη Star Sign, ε. Ναι. Έχουν φύγει βασικοί του αντίπαλοι τώρα από τη μέση, να το πω έτσι απλά. Ναι. Να πούμε ότι η Tropical Mist ήταν από τα φαβόρη, έτσι. Βάσει φόρμα πάντα. Αυτό βλέπουμε. Ήταν, αυτό λέω. Άρα έχει μείνει, βλέπουμε την κάρτα, κυρίες και κύριοι, με τρεις πλέον συμμετοχές. Star Sign με τον Καρακατσάνη, Perfect Storm με τον Λαζαρίδη και Venera με τον Κουμπαράκο. Δείτε πώς μέσα σε λίγα λεπτά οι 6 συμμετοχές γίνανε 3. Λοιπόν, κύριε Κεράτσα, θα έρθω πάλι σε εσάς, γιατί βλέπω ότι η δεύτερη υποδρομή αυτή είναι αρκετά περιπετειώδη σήμερα. Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι γίνονται αυτά, αλλά δεν ξέρω αν γίνονται συνεχόμενα. Ήταν κάτι τυχαίο τώρα. Έπεσε το άλογο στο Σταρ, χτύπησε το διπλανό. Φυσικό και επόμενο είναι ο κτηνίατρος. Θεώρησε σωστό να διαγραφούνε. Αν δεν εγκρίνει ο κτηνίατρος, δεν μπορεί να γίνει καμιά διαγραφή. Ναι. Τι να πω. Και προηγουμένως το άλογο που έφυγε, να ξέρετε πάντοτε το άλογο θα πάει στο στάβλο του. Ή θα πηδήξει στα κάγκελα, ή θα πηδήξει να βγει στην άσφαλτο. Θα σας πω ένα περιστατικό, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Βεβαίως. Όταν ήμασταν στο Φαλερικό Δέλτα, είχα ένα άλογο του συγχωρεμένου, του αείμνηστου, του στράτου του Διονυσίου, που λεγόταν Μικρός Κοσμάς. Και ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό και για τον Διονυσίου και για τους υπόλοιπους. Ορίστε. Ήθελα να σας ρωτήσω και για τον Διονυσίου και για τον Αυλονίτη. Θα τα λέγαμε αργότερα. Πείτε το παράδειγμα τώρα, το περιστατικό. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, και τέλος πάντων, κάποια στιγμή όπως γύμναζε το Σαμοθρακίτης ή ένας αναβάτης μαθητευόμενος που είχα τότε στο στάβλο να γυμνάζει τα άλογα, τον πέταξε κάτω το άλογο και βγαίνει από τη λεωφόρο Συγκρού. Περνάει τη λεωφόρο Συγκρού και την άνοδο και την κάθοδο και ήρθε στη Νέα Σμύρνη στο στάβλο, στο χτήμα του Παπαστράτου, μόνο του. Τι λέτε? Δεν ήξερε που μένει. Τέτοια απόσταση. Απίστευτο. Φοβερό. Απίστευτο και όμως αληθινό. Φοβερό, πραγματικά. Φοβερό. Τώρα, αναφερθήκατε στον αείμνηστο των στράτων του Διονυσίου, να πούμε ότι Κατράκης, Αυλονίτης. Κατράκης, Αυλονίτης. Όλοι αυτοί οι ηθοποιοί της εποχής εκείνης που ήταν στην κορφή ήταν Φίλιππι, ερχόντουσαν στον υπόδρομο. Η Μάρο Κοντού, η Τζέννη Καρέζη, ο Βέγκος. Και ο Βέγκος. Πάρα πολλοί ηθοποιοί. Να σας πω, ο Μάνος ο Κατράκης ήταν και ιδιοκτήτης. Είχε ένα άλογο ιδιόρυθμο, έτσι, δίστροπο. Την Εροφύλη λεγότανε. Είχε γυμνάσει και προπονήσει ο Βερονέζος, γιατί ήταν σκληρό άλογο, δίστροπο άλογο, και όποιος καβάλαγε τον έριχνε κάτω. Και την έφερε σε κάποιο λογαριασμό ο Βερονέζος, ο οποίος ήταν όντως ο θηροδαμαστής
του φανερικού δέλτα. Και όντως το καβάλισα το άλογο του κύριου Κατράκη και κέρδισα με βροχή λάσπη και να ρίχνει, να μην φαίνεται το στίβος, να είναι λίμνη. Και κερδίσατε. Μάλιστα. Γι' αυτό είστε και σήμερα, κύριε Κεράτσα, ο ζωντανός θρύλος του υποδρόμου. Έτσι, τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή αυτή. Η Κεράτσα είναι μαζί μας. Εδώ είμαστε. Πάμε. Μετά από πάρα πολύ καιρό, με ανάβαση με τον κύριο Καρακατσάνη, επέστρεψε νίκη. Star Sign έκανε την έκπληξη. Βέβαια, παράγοντας τύχη, όπως και στην πρώτη υποδρομία, έπαιξε το ρόλο της, φαντάζομαι, και σε αυτή. Σίγουρα έπαιξε το ρόλο της. Ήταν μια πολύ περίεργη, ας το πούμε, υποδρομία, λόγω του ότι είχε αρκετές ατυχίες. Για πολλά άλογα, όπως και για τη φοράδα μου, την Tropical Mist, η οποία μόλις και επιστρέφει και πρέπει να έχουμε το νου μας κυρίως αυτό το άλογο, να δούμε τι έχει πάθει. Για τον Καρακατσάνη ήταν μια καλή κούρσα, τυχερή κούρσα. Επέστρεψε στις νίκες μετά από 2 χρόνια απουσίας. Είναι ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στο στάβλο μου αυτή τη στιγμή. Θέλω να τον βοηθήσω, γιατί είναι καλό να βοηθάμε όχι μόνο τους μεγάλους αναβάτες και τους μικρούς. Του έκανε καλό αυτή η επάνωδος και πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα μπει σε κανονική ροή και ο Κώστας ο Καρακατσάνης, γιατί λείπουν οι αναβάτες. Να σας αποδεσμεύσουμε για να δείτε και την Tropical Mist. Ευχαριστούμε εμείς, να είστε καλά. Πάμε εμείς τώρα λίγο σύνδεση με την Αθήνα και πάλι να έχω στο πλάνο μου τον κύριο Βαγγέλη Κεράτσα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Κωστάκη τον Καρακατσάνη, που μετά από 2 χρόνια ήταν η πρώτη του νίκη. Να συγχαρώ τη μικρή την Ανούλα και την ανεψιά μου την Ειρήνη, που ήταν η προπονήτρια. Η οποία φέρει και το επίθετο. Ευχαριστώ πολύ. Η Ειρήνη Κεράτσα, η οποία είναι ανεψιά σας. Ανεψιά μου, μάλιστα. Βεβαίως. Η οποία είδα... Αλλά η συμπάθειά μου ήταν η μικρούλα, η Ανούλα που κράταγε. Ναι, κατάλαβα. Είδα και μου έκανε εντύπωση το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον και ανησυχία έδειξε περισσότερο για το άλογο, το οποίο πιθανόν να τραυματίστηκε, δεν το ήξερε και η ίδια. Και για το άλογο το οποίο κέρδισε, βέβαια, το συζητάμε. Αλλά για τη Star Sign, αλλά και την Tropical Mist. Είχε το μυαλό της εκεί, ας πούμε. Είναι το ενδιαφέρον. Βέβαια, και... γιατί είχε μια ατυχία μέσα στο Star, το χτυπήθηκε, να δει αν τραυματίστηκε, πόσο τραυματίστηκε, αν είναι σοβαρό, δεν είναι σοβαρό. Λοιπόν, να κρατήσω από τις δηλώσεις της κυρίας Ειρήνης Κεράτσα, καλησπέριζω και τον Στέφανο Δεμενίδη, γεια σου Στέφανε, να κρατήσω πρώτον τη χαρά της για την επικράτηση της Star Sign, αλλά και την ανησυχία για την Tropical Mist, Γιάννη Νικολακόπουλε, έτσι, και μου έκανε εντύπωση πως είχε το μυαλό της εκεί, ας πούμε. Ναι, το πρώτο. Βλέπεις και το μάτι της, όπως έκανε στην έδειξη, ήταν από πίσω. Να δει αν πότε έρχεται το άλογο, να πάει κοντά να δει, να της πούνε, να της αναφέρει και να βάζει, να δει τι έγινε, τι είπε και ο γιατρός κτλ. Είναι εξίσου σημαντικό με την νίκη του άλλου άλογου, αν το παρατηρείς. Και εσύ που το παρατηρείς, δεν το λες, το παν είναι να γυρνάει το άλογο υγιές πίσω. Κερδίσει, δεν κερδίσει, το πάνε να γυρίσει πίσω υγιές. Δεν το συζητάμε καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο θα έρθουμε πάλι στο Μαρκόπουλο για την προετοιμασία για την τρίτη υποδρομία. Θα συνδεθούμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, με το στούντιό μας στην Αθήνα σε λίγο με τον κύριο Κεράτσα, για να έχουμε την συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας κουβέντας που έχουμε με τον κύριο Βαγγέλη Κεράτσα, τον στρατηγό του Φαλερικού Δέλτα, κυρίες και κύριοι, που κάνει την τιμή σήμερα να είναι κοντά μας σε αυτή την εκπομπή. Εμείς θα βάλουμε μια ανατελεία σε όλα αυτά και θα επιστρέψουμε σε ζωντανή σύνδεση σε πολύ λίγο. Μαζί με τον Στέφανο, τον οποίο και καλησπέρισα πριν από λίγη ώρα, θα δούμε θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και μας βάζουν έτσι πιο μέσα, αν θέλετε, στο μαγικό κόσμο των αλόγων και των υποδρομιών. Και πού θα πάμε τώρα, Στέφανε? Λοιπόν, όσο πιο βαθιά μπαίνουμε σε αυτό το μαγικό κόσμο, όπως είπες και εσύ, Κώστα, ανακαλύπτουμε ωραία πράγματα και μάλιστα μαθαίνουμε κι εμείς τι σημαίνει να είσαι ιδιοκτήτης ενός αλόγου, να προσέχεις ένα άλογο, να το προετοιμάζεις είτε για να κάνεις τη βόλτα σου το Σαββατοκύριακο είτε για κάποιο αγώνα. Και όλα αυτά τα συγκεντρώσαμε, τα βάλαμε μέσα σε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, όπου θα πληροφορηθούμε για το πώς πρέπει να προσέχουμε σωστά το άλογο. Και έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες στο συγκεκριμένο βίντεο. Αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσουμε. Φέρος. Στον άνθρωπο και στο άλογο η φυσική άσκηση έχει διαφορετική σημασία. Σε ένα άλογο η επιθυμία να τρέχει μπορεί να προέρχεται από μια επιθυμία παιχνιδιού, αλλά η ικανότητα να τρέχει έχει δημιουργηθεί από την ανάγκη να ξεφεύγει από τα αρπακτικά. Εμείς προβάλλουμε σε φυσική άσκηση τα άλογα στον ελεύθερο χρόνο μας υπεύοντάς.
Ποια είναι όμως η σωστή προετοιμασία αυτού του τετράποδου πριν και μετά την ύπευσή του? Αυτές και πολλές άλλες χρήσιμες συμβουλές θα μάθουμε παρακάτω. Ποια είναι η καθημερινότητα και η καθημερινή προπόνηση που υπάρχει? Θα μιλήσουμε για την ελεύθερη πασία. Εδώ είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο. Χρειάζεται άσκηση τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα με σειραγωγέα, ούτως ώστε το άλογο να βρίσκεται σε μία φόρμα και να είναι χαλαρό, ούτως ώστε σε περίπτωση που θα χρειαστεί να το ανέβουμε, να βγούμε τη βολτίτσα μας, να μην είναι πολύ δραστήριο και έχουμε κίνδυνο, ας πούμε, να μας συμβεί κάποιο ατύχημα. Το καλοκαίρι, λόγω της ζέστης, είναι πιο περιορισμένος ο χρόνος της προπόνησης που κάνουμε και σίγουρα πρέπει να το κάνουμε ή πολύ νωρίς το πρωί πριν να πιάσει πολύ ζέστη ή προς το τελείωμα της ημέρας, ας πούμε, το σούρουπο. Πώς ξεκινάμε πριν να ανέβουμε στο άλογο για να το υπεύσουμε? Είτε είναι άλογο το οποίο θα το βγάλουμε βόλτα, είτε είναι άλογο το οποίο θα πάει σε προπόνηση είτε σε αγώνες, μία είναι η βασική αρχή, το grooming, δηλαδή η περιποίηση του ζώου. Το άλογο είναι ένα ζώο πάρα πολύ καθαρό και ευχαριστιέται πάρα πολύ όταν εμείς το περιποιούμαστε. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα άλογο το οποίο το βγάλαμε μέσα από το box ή ξέρω εγώ από το paddock που ζει και να το σελώσουμε κατευθείαν. Πρέπει οπωσδήποτε να το καθαρίσουμε πρώτα, να το ξυστρήσουμε, με τη βούρτσα να απομακρύνουμε τις ξένες ύλες που έχουν βγει από το δέρμα του, από το τρίχωμα. Πρέπει να το κάνουμε αγγύλι, ούτως ώστε κάτω από τις οπλές, εάν έχουν μπει πετραδάκια ή κάποια άλλα αντικείμενα και το πονάνε την ώρα που θα περπατάει, να τα απομακρύνουμε. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ ξηρό κλίμα, πρέπει οπωσδήποτε 2 με 3 φορές την εβδομάδα να βάζουμε λίπωση λάδι στις οπλές του αλόγου και ουρά θέλουν ιδιαίτερη περιποίηση, εάν θέλουμε το άλογό μας να είναι περιποιημένο και προσεγμένο. Αφού τελειώσουμε το grooming, αρχίζει το σέλωμα. Θα του βάλουμε το υπόσαγμα, το οποίο μεσολαβεί ανάμεσα στο σώμα του αλόγου και στη σέλα. Ποια είναι η προπόνηση που κάνει αφού γίνουν όλα αυτά? Ένα 20 λεπτό με ημίωρο πιστεύω ότι είναι αρκετό, ούτως ώστε να ξεμουδιάσει το αλογάκι μας, να ξεδώσει που λέμε, για να είναι έτοιμο να μπορέσουμε να το υπεύσουμε, να βγούμε τη βόλτα μας χαλαρά, όμορφα και ωραία. Τη συγκεκριμένη ώρα πρέπει να υπεύσουμε ένα άλογο για να μην κουραστεί? Αν το άλογο προπονείται τακτικά, δεν έχει πρόβλημα. Αρκεί αυτός που το υπεύει να γνωρίζει πόσο θα το καλπάσει, πόσο θα κάνει τροχασμό. Αρχίζει να υπεύεται σε ηλικία 3,5 με 4 χρονών. Εάν θα το υπεύσουμε πιο μικρό, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός του, αρχίζει στη διάρκεια να δημιουργεί προβλήματα. Στην αρχή με σειραγωγέα, να μάθει ορισμένα βασικά, και αφού θα μάθει τα βασικά, μετά βάζουμε σέλα και αρχίζουμε με έναν ελαφρύ υπέα σιγά σιγά να το υπεύει, χαλαρά και χωρίς βία. Τώρα θα να πούμε λίγο έτσι για το χώρο που διαμένει ένα άλογο. Εάν μιλήσουμε για τα άλογα που διαβιούν στις πόλεις, μένουν σε υπηκούς ομίλους ως συνήθως μέσα σε box. Τα box αυτά πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,5 επί 3,5, να μην πω 4 επί 4, ούτως ώστε το άλογο να μην μουδιάζει, να μπορεί να κινείται μέσα άνετα. Τώρα, όσο αφορά την επαρχία, στο χωριό, στην πόλη που αλλού έχει ο καθένας το αλογάκι του, εκεί είναι τα πράγματα πιο ρευστά. Ο καθένας ανάλογα με τους χώρους που διαθέτει. Αν κρίνω από το ενδιαφέρον με το οποίο παρακολούθησα εγώ το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, νομίζω ότι με το ίδιο ενδιαφέρον το παρακολουθήσατε και εσείς, φίλοι τηλεθεατές. Φοβερά πράγματα μαθαίνουμε και εμείς σιγά σιγά, διεισδύοντας αυτό το μαγικό κόσμο, τον πανέμορφο κόσμο των αλόγων, Στέφανε. Πάντως, Κώστα, εγώ να σου πω πως πρόκειται για μια, όπως είδαμε, μια ολόκληρη ιεροτελεστία μέχρι να φτάσουμε να ανέβουμε στο άλογο μας. Αυτό που μου είπε ο κύριος Δημήτρης Κουκούλης και το έχω συγκρατήσει έτσι, γιατί μου έκανε εντύπωση. Πρέπει, λέει, κάθε φορά που πας να βάλεις εσέλα πάνω στο άλογο να το έχεις τόσο καθαρό. Είναι, λέει, σαν να είσαι εσύ στην παραλία μέσα στην άμμο και στα λάτια από τη θάλασσα και να θες να πας να βάλεις κουστούμι για να βγεις έξω. Δεν γίνεται. Φοβερό. Και είναι και η διαδικασία η καθημερινή αυτή και το πώς κάθονται και τα απολαμβάνουν. Ωραία. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα και στη συνέχεια της εκπομπής, να πούμε, Στέφανε Δαμιανίδη, τέτοιου είδους που θα μας βοηθήσουν να το γνωρίσουμε αυτόν τον κόσμο καλύτερα. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Τα λέμε και αργότερα. Στο βίντεο που παρακολουθήσαμε, κύριε Κεράτσα, είδαμε έτσι και λίγο την προετοιμασία, όχι σε τόσο επαγγελματικό επίπεδο ή άλογα, αν θέλετε, κούρσεις κτλ. Αλλά γενικότερα στον κόσμο του αλόγου. Βλέπετε και βλέπουμε πόσο καθαρά ζώα είναι τα άλογα. Το είπε και ο κύριος που μίλησε στο. Θα σας κάνω μια απλή
μια απλή εισαγωγή. Κάθε πρωί ο σταυλίτης στον υπόδρομο το δικό μας, ο κάθε σταυλίτης, ο κάθε προπονητής έχει τους σταυλίτες του, που έχει ο σταυλίτης που έχει κάποια άλογα που περιποιείται. Μόλις θα μπει μέσα στο άλογο, θα το πιάσει, θα το δέσει στο γιουλάρι, θα κοιτάξει αν έφαγε, είναι ολόκληρη επιστήμη. Θα το ντυμαρέψει, θα το καθαρίσει δηλαδή, θα το ξυστρήσει, θα το ετοιμάσει να είναι έτοιμο να βγει, να πάει στα, για καλυστία. Θα το φρεσκάρει, θα του βάλει το γκέμι, θα το βγάλει έξω, θα τον περπατήσει μέσα στο στάβλο και θα το πάρει μετά ο σταυλίτης ή θα έρθει ο αναβάτης να το πάρει από το στάβλο για να το προπονήσει ή θα το πάρει ο σταυλίτης να το πάει στον αναβάτη για να το προπονήσει. Φοβερό. Μην νομίζω ότι του βγαίνουν τα άλογα κατευθείαν, δηλαδή τα παίρνουμε από το box και τα βάζουμε και κάνουν προπόνηση και τα βάζουμε και τρέχουνε. Δεν γίνεται. Θα προπονηθεί, θα περιποιηθεί, θα προσεχτεί, θα κοιταχτεί αν έχει χτυπήσει στον ύπνο του, αν είναι καλά, δεν είναι καλά, αν έχει πυρετό, αν δεν έχει πυρετό. Μπορεί ανάλογο να πάει στο στάβλο ο σταυλίτης και να το δει και να είναι πεσμένο. Να έχει υποθερμία, να έχει, ξέρω εγώ, κάποιο πόνο, κάποιο κολλικό, κάτι, να μην είναι εντάξει. Δεν θα βγει να προπονηθεί το άλογο. Θα του βάλει θερμόμετρο, θα το δει ο κτηνίατρος. Φοβερό. Και στο κομμάτι της διατροφής, κύριε Κεράτσα. Το κομμάτι της διατροφής, πρέπει, τα άλογα είναι το πιο καθαρό ζώο που υπάρχει. Τι τρώει το άλογο? Βρώμη, κριθάρι, γιαρμά, ραδίκια, καραμέλες, ζάχαρη και νερό του Θεού. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το δεν τρώει. Εδώ είχαμε άλογο που άμα του πήγαινε σε άλλο κουβά και δεν πήγαινε στο κουβά το δικό του που έπινε νερό, δεν έπινε. Φοβερό. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα και όμως αληθινά. Έτσι. Πρέπει να μάθει ο κόσμος. Έτσι. Πρέπει να γνωρίζει κάποια πράγματα. Το άλογο είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Τι να κάνουμε? Δεν μπορεί να αλλάξει τη φύση, μπορεί να την αλλάξει. Δεν γίνεται. Μου έκανε εντύπωση στο βίντεο που παρακολουθήσαμε το πώς απολαμβάνουν τα ίδια την περιποίηση, το βούρτσισμα, το καθαρισμό, τη φροντίδα στα πέταλα, τα νύχια αυτά. Βέβαια, δεν το καταλαβαίνει το άλογο. Το νιώθει. Το ξέρει ότι πρέπει να τον φτιάξει, να τον ετοιμάσει για να βγει να προπονηθεί. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Το γνωρίζει και τον δρόμο, ξέρει και μόνο το να τον αφήσει θα έρθει μόνο του μέσα στον υπόδρομο να προπονηθεί. Η προπόνηση τι περιλαμβάνει, κύριε Κεράτσα? Η προπόνηση ανάλογος ο προπονητής, τι προπόνηση πρέπει να το κάνει. Εντάξει, σε γενικές γραμμές, ας πούμε, δηλαδή. Αν πρέπει να κάνει, ξέρω εγώ, τροτ. Αν πρέπει να κάνει περίπατο. Αν πρέπει να κάνει κάντερ, που λέμε εμείς, ή καντεράκι. Ή αν πρέπει να κάνει γκάλο, δηλαδή να πάει τρέξιμο δυνατό. Ή να πάει γλυκό γκάλο, δηλαδή μαζεμένο, μισό. Λοιπόν, είναι πολλοί τρόποι προπόνησεων. Υπάρχει τρόπος ένα άλογο να το γυμνάσει από τη δεξιά μεριά, από την αριστερή μεριά, από τον εσωτερικό στίβο, από τον εξωτερικό στίβο, από όπου κρίνει ο προπονητής ότι είναι πιο σωστό να γυμναστεί το άλογο. Mm-hmm. Ο αναβάτης συμμετέχει σε αυτό ή είναι καθαρά θέμα του προπονητή? Βεβαίως συμμετέχει. Ποιος θα το προπονεί στο άλογο? Ο αναβάτης το προπονεί. Ναι. Δεν προπονείται μόνο του το άλογο. Άλλο ένα ερώτημα θέλω να σας θέσω, κύριε Κεράτσα, είναι το εξής. Γνωρίζοντας σιγά σιγά όλη αυτή τη διαδικασία, βλέπουμε αναβάτες να χρησιμοποιούν διάφορα άλογα. Αυτοί γνωρίζονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ο Δημητσάνης στην πρώτη υποδρομία καβάλισε άλλο άλογο. Στη δεύτερη είπε σε άλλο άλογο. Ξέρω εγώ. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν παίζει ρόλο αυτό στον αναβάτη. Εντάξει, όχι, αν παίζει ρόλο στο άλογο εννοώ. Δεν έχει άλογο ο Δημητσάνης. Παράδειγμα, θα το Δημητσάνη. Έχει ένα στάβλο που γυμνάζει καθημερινώς. Μάλιστα. Εκείνα τα άλογα τα γνωρίζει. Αυτό το άλογο που έγινε το ατύχημα προηγουμένως δεν είναι στο στάβλο του. Έτυχε να το καβαλήσει και να γίνει αυτή η ατυχία. Ναι, κατάλαβα.
Ωραία. Καταλάβατε, αλλά καβαλάει σε όλους τους προπονητές ο Δημητσάνης. Δεν έχει πρόβλημα ο Αναβάτης. Καλά, τώρα τον Δημητσάνη τον ανέφερα έτσι. Ναι, όλους τους Αναβάτης αφορά έτσι. Έτσι τον ανέφερα. Ναι, Γιάννη. Έτσι, ναι, όπως το αναφέραμε στη σύμπτωση. Ναι. Ευτυχώς. Εννοείται. Λοιπόν, κύριε Γεράτσα, παρέχομαι σε εσάς σε λιγάκι πάλι. Θα πάμε και σε πιο προσωπικά θέματα. Θα κάνω μια βουτιά, θα επιχειρήσω μια βουτιά στο παρελθόν. Συνδέομαι άλλη μια φορά τώρα με τον Γιάννη τον Νικολακόπουλο που είναι στο Μαρκόπουλο. Είμαστε εν όψη της αναμονή μάλλον της τρίτης υποδρομίας. Γιάννη, έχεις κάποια πληροφορία να μας μεταφέρεις? Ναι, Κώστα, γι' αυτό διακόψα και τον κύριο Κεράτσα, γιατί έχουν δηλωθεί ότι δεν θα υπεύσουν τελικά ούτε ο Δημητσάνης, ούτε ο Μαστοράκης, ούτε και ο Δρόσος στις υπόλοιπες υποδρομίες. Τρεις αναβάτες off δηλαδή μετά από όλα αυτά τα περιστατικά. Δεν θα συνεχίσουν δηλαδή σήμερα το υπόλοιπο απόγευμα ο Δημητσάνης, ο Μαστοράκης και ο Δρόσος. Άρα περιμένουμε για πολλά άλογα στις επόμενες κούρσες, για αρκετά άλογα να αλλάχθουν οι αναβάτες. Μία δεδομένη αλλαγή είναι ότι στο νούμερο 5, αν η Γκοκ τώρα, στο νούμερο 5 της τέταρτης υποδρομίας, θα είναι ο Ροδόλφος ο Καλογρίδης αναβάτης. Καλογρίδης. Ναι. Και περιμένουμε για τους υπόλοιπους να μάθουμε. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα, ναι. Άρα, σίγουρα Δημητσάνης, Μαστοράκης και Δρόσος, τρεις αναβάτες οι οποίοι δεν θα υπεύσουν άλλο κατά τη διάρκεια της σημερινής υποδρομιακής ημέρας. Στην τρίτη υποδρομία που θα δούμε σε λιγάκι, ο Μαστοράκης επρόκειτο να υπεύσει την Άνι Γκόγκ στο νούμερο 5, οπότε έχουμε αλλαγή. Σβήνεται, διαγράφεται ο Μαστοράκης, θα υπεύσει ο Καλογρίδης. Είμαστε εν αναμονή τώρα αντικατάσταση. Κώστα, με ακούς? Ναι, Γιάννη. Είμαι on. Λοιπόν, στο 2 Pennyweight ο Μιχαηλίδης. Αλλάζει το Δημητσάνη. Ο Μιχαηλίδης θα είναι αναβάτης στο 2 Pennyweight. Και στο 5 Άνι Γκοκ θα είναι ο Ροδόλφος, είπαμε, ο Καλογρίδης. Καλογρίδης. Ο Δρόσος δεν συμμετέχει σε αυτήν την υποδρομία, θα τον έχουμε στις επόμενες. Όχι, αλλά μετά θα έχουμε πρόβλημα και θα πρέπει να αλλάχθει. Θα έχουμε πρόβλημα και θα πρέπει να αλλάχθει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα τώρα. Ανανεωμένη με τις αλλαγές που μας έδωσε και ο Γιάννης ο Νικολακόπουλος πριν από λίγη ώρα, γιατί δεν θα επέψουν κάποιοι αναβάτες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αυτές είναι οι συμμετοχές, 7 συμμετοχές. Σήμερα Ξάλ με αναβάτη τον Κεράτσα στο 2 Pennyweight, με αναβάτη τον Μιχαηλίδη πλέον στη θέση του Δημητσάνη. Στο 3 Beautiful Kaplani με αναβάτη τον Τσουχνικά. Σίρκελη με αναβάτη το Μερσινιά, Άνι Γκόγκ με αναβάτη τον Καλογρίδη πλέον, βλέπετε, αντί του Μαστοράκη, Στιφαλία με αναβάτη τον Καμούτσι και Φουρζάναχ με αναβάτη τον Ψαραδάκη. Σε αυτή την τρίτη υποδρομία, λογικά σε λίγα λεπτά θα είμαστε έτοιμοι. Και εδώ τι υποδρομία είναι αυτή, Γιάννη Νικολακόπουλε, 1400 μέτρα έπαθλο Ικαρίας, κατηγορία ήπη 6+ ετών, έτσι. Ναι, φοράδες είναι, 6 συν, σε μια κούρσα που αναμένεται να γίνει πιο δύσκολη από ό,τι αρχικά ήταν, γιατί τα δύο τα φορμαρισμένα άλογα της κυρίας Καβρουλάκη, το νούμερο 2 Pennyweight και το νούμερο 5 Άνι Γκόγκ, τα οποία ήταν έτσι τα πιο φορμαρισμένα και πιο έτσι κοντινά θα λέγαμε στη νίκη, έχουν αλλάξει τώρα αναβάσεις. Δεν θα είναι ο Δημητσάνης στο 2, δεν θα είναι ο Μαστοράκης στο 5 και αλλάζει λίγο αυτό λίγο τα δεδομένα στην υποδρομία. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση επανέλθε το 7 Φουρζάναχ, έχει να τρέξει αρκετό καιρό, βλέπω έχει αλλάξει και η ιδιοκτησία. Η Φουρζάναχ είναι καλό άλογο, ήταν καλό άλογο, αλλά δεν ξέρω στην επιστροφή τι θα κάνει. Δεν ξέρω πόσο καλά είναι η Στιμφαλία, αυτά βέβαια δεν τα ξέρουμε γιατί... Μακάρι μπορούσαμε να μας μιλήσουν και τα άλογα. Και στην Φαλία έχει καιρό να τρέξει. Είναι πολύ γρήγορο άλογο. Τουλάχιστον ήταν. Στην Φαλία πολύ γρήγορο άλογο και συνήθως της αρέσει να πηγαίνει μόνη της μπροστά και να οδηγεί την κούρσα. Και αν κάτι τέτοιο συμβεί σήμερα θα είναι πολύ δυνατή. Και δεν ξέρω τι θα κάνει και ο άλλος ανιψιός του στρατηγού. Γιατί έχει ανιψιά εδώ, ανιψιά πριν προπονήτρια. Εδώ ανιψιός καβαλάει. Ο Πάνος ο Κεράτσας θα κάνει με τον Άσο τη σημερινή Σάγκ. Είναι βαριά λίγο η σημερινή Σάγκ, 63 κιλά, αλλά είναι η μοναδική καβάλα του Παναγιώτη εδώ, του Πάνου του Κεράτσα, στο πρόγραμμα και ίσως να μπορεί να την πάρει απάνω του που λέμε τη φοράδα. Για να δούμε. Πολύ δύσκολη υποδρομία. Πάρα πολύ δύσκολη υποδρομία και γίνεται, επαναλαμβάνω, περιπλέκεται, γιατί τα δύο άλογα που δείχνουν ότι είναι λίγο πιο κοντά κατά τον υποδρομιακό τύπο, πάντα και κατά τις εκτιμήσεις του κόσμου, πιο κοντά στη νίκη, το 2 και το 5, αλλάζουν τώρα αναβάσεις. Πάνε σε λίγο πιο. Άγνωστους έτσι αναβάτες από ό,τι ήταν αρχικά ανατεθειμένα. Εδώ να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Κεράτσα, Γιάννη, είναι μια καλή ευκαιρία, πόσο σημαντικό είναι η αλλαγή αναβάτη τελευταία στιγμή, αν ένα άλογο είναι μια συγκεκριμένη
έτσι, ταχύτητας, αξίας και τα λοιπά, κύριε Κεράτσα, και ξαφνικά έχουμε αλλαγή αναβάτη. Και στο 2 και στο 5. Και στην Άννη Γκόγκ, όπου τη θέση του Μαστοράκη παίρνει ο Καλογρίδης, και στην Μπένι Γουέιτ, όπου τη θέση του Δημητσάνη παίρνει ο Μιχαηλίδης. Πόσο ρόλο παίζει, πόσο σημαντικό είναι η αλλαγή αναβάτη στην τελευταία στιγμή, ας πούμε? Οπωσδήποτε παίζει μεγάλο ρόλο. Παίζει, έτσι. Βεβαίως. Είναι σωστό αυτό που είπε ο κύριος Νικολαγιάννης, ο Νικολακόπουλος. Η αλλαγή έγινε περισσότερο στο πώς θα αντιδράσει το άλογο, κύριε Κεράτσα. Δεν είναι θέμα πώς θα αντιδράσει το άλογο. Για πείτε μας. Και οι δύο αναβάτες αυτοί που κατέβηκαν από τα συγκεκριμένα ζώα τα γνωρίζουν πολύ καλά και οι δύο. Και ο Δημητσάνης γνωρίζει την Μπένι Γουέι και ο Μαστοράκης την Άννη Γκόγκ. Γνωρίζει την Άννη Γκόγκ. Είναι πολύ μεγάλη αβάντα να γνωρίζω αναβάτη στο άλογο. Ναι. Ένας αναβάτης που καβαλάει πρώτη φορά ένα άλογο μπορεί μια μικρή λεπτομέρεια να του στεγίσει την νίκη. Οπωσδήποτε αυξάνονται οι πιθανότητες του αναβάτη που είναι αμέσως ο Πάνος ο Κεράτσας. Ναι. Ο οποίος είναι ανυψιός. Ανυψιός. Πάνος Κεράτσας. Και καλός αναβάτης. Σήμερα Ιγκσάλ. Κώστα, τη βλέπω την οικογένεια σήμερα. Θα χαμογελάσει τύχη σήμερα στην οικογένεια. Ναι, κύριε Κεράτσα, όντως που μένεις. Εμείς χαμογελάμε πάντοτε. Αυτό είναι δεδομένο. Ό,τι γεννά και με την νίκη και με την ήττα. Σωστό. Ειδικά εγώ έχω μάθει πρώτα να χάνω και μετά να κερδίζω. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Κεράτσα? Πρώτα να είστε έτοιμος. Γιατί έτσι ήμουν από την αρχή. Έτσι, βεβαίως. Πρώτα δηλαδή προετοιμάζω. Όταν έχανα μια υποδρομία, καθόμουν και μελέταγα το βράδυ στο σπίτι μετά τις υποδρομίες πώς έχασα. Και έβρισκα τον τρόπο γιατί έχασα. Και κοίταγα αυτό το λάθος να μην το ξανακάνω. Άσχετα. Πράγμα το οποίο δεν κάνουν σήμερα οι αναβάτες. Μάλιστα. Άσχετα δεν υπήρχε και δεν το βίντεο. Και αναβάτες, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να αποκτήσουμε και αναβάτες, πρέπει να αποκτήσουμε και άλογα, 200-300 άλογα, ιδιοκτήτες και αναβάτες. Ναι. Να ανοίξει σχολή αναβατών και να μπουν στη σχολή αναβάτες, να βγουν μαθητευόμενοι αναβάτες. Θα σας ρωτούσα. Αναβάτες όμως, όχι μπασκεμπολίστες. Γιατί μετά θα πρέπει να βάλουμε τον Νίκο τον Γκάλι να τους προπονεί. Γιατί το λέτε αυτό, όχι μπασκετμπολίστες, λόγω ύψου, για το ίσο ύψος αναφέρεστε? Γιατί βεβαίως. Βεβαίως. Έχετε δει κανένα αναβάτη να είναι δίμετρος? Όχι. Όχι, αυτό είναι πολύ σπάνιο. Ναι. Είχαμε παλιά τον Τάσο τον Ιακημίδη. Συνήθως είναι βραχύσωμοι, αδύνατοι και δεν ήταν όμως, ναι, ακριβώς. Ήταν 55 κιλά. Ήταν ψηλός, αλλά ήταν 55 κιλά, 54 κιλά. Άρα παίζει ρόλο το. Ο αναβάτης πρέπει να είναι μικρός όμως. Μικρός όμως για να είναι και πάνω στο άλογο, ας πούμε, πιο ευκίνητος. Μικρός όμως, αλαφροκόκαλος και ελαφρύς. Ελαφρύς. Είναι νόμος του αναβάτη αυτός. Ο Δημητσάνης δεν υπερβαίνει τα 50 κιλά, 51 κιλά. Καβαλάει κάθε φορά το παιδί 51 κιλά. Είναι άξιος συγχαρητηρίων. Εγώ υπέφερα. Έκανα 20 χρόνια, 15-18 χρόνια χαμάμ, σάουνες, να χάσω κιλά για να μπορώ να καβαλάω 55 κιλά. Ναι, είναι και θέμα το τι ζωή κάνεις. Δεν πρέπει να προσέξεις τη διατροφή σου, βέβαια, τι θα φας, βέβαια, να μην πίνεις. Εγώ δεν πρόσεχα. Γεγονός είναι ότι δεν πρόσεχα. Εντάξει, δεν πειράζει, τουλάχιστον ευχαριστώ. Αντιθέτως, ο Δημητσάνης κάνει αθλητική ζωή. Είναι άξιος συγχαρητηρίων. Εσείς όμως τώρα γευθήκατε και τη χαρά της ζωής και τη δόξα του υποδρόμου. Οπότε τα συνδυάσετε και τα δύο. Δεν στηρίχθηκατε κάτι. Δόξα τω Θεώ. Μόνο στο ταλέντο Θεός και τα ευχαριστήθηκα. Άρα, ποια είναι η ζωή? Τώρα όμως αυτές τις γνώσεις πρέπει να τις μάθουν οι καινούργοι. Ναι, σωστό. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια σχολή, όπως είπατε. Δηλαδή, θα πρέπει να παίρνουν κάπου τις βάσεις αυτοί οι άνθρωποι για να βγουν να υπεύσουν αυτά τα. Γι' αυτό λέω πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Άμα δεν βοηθήσουμε, δεν γίνεται τίποτα. Να επιστρέψω δεν λίγο. Δεν παίρνουμε, τι κάνουμε, περιμένουμε το Θεό να τα κάνει, δεν γίνονται. Δεν γίνεται από μόνο το τίποτα. Είπαμε, εσύ είναι Αθηνά και Χειρακίνη. Αλλιώς δεν πρέπει να τίποτα. Βοηθήσουμε όλοι για ένα αύριο, για ένα καλύτερο αύριο. Έτσι. Εγώ θα σας πω την αμαρτία μου, αν επαναλαμβάνω ότι πλέον όλα βρίσκονται σε μια ανωδική πορεία και σε μια βελτιωτική κατάσταση, έτσι, οι υποδρομίες ΑΕ κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά τους τελευταίους μήνες. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Κύριε Κεράτσα, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα βελτιώνεται. Αυτή η προσπάθεια όμως δεν πρέπει και εμείς να την βοηθήσουμε, να την υποστηρίξουμε. Σωστό.
Πρέπει να τη βοηθήσουμε. Οι άνθρωποι που είστε. Οι άνθρωποι που είστε ο ελληνικός υπόδρομος τώρα. Και όλοι όσοι σχετίζεστε με αυτό, βέβαια, δεν το συζητάμε. Βέβαια. Που έχετε γνώση κτλ. Και πάντα στο στούντιο της Αθήνας που θα πάμε σε λιγάκι πάλι έχουμε τον κύριο Βαγγέλη Κεράτσα, κυρίες και κύριοι, τον στρατηγό του Φαλιρικού Δέλτα. Θα καλησπέρισω για άλλη μια φορά και θα συνδεθούμε με τον Στέφανο τον Δαμιανίδη, τον ειδικό συνεργάτη της εκπομπής εδώ, για να δούμε θέματα τα οποία μας παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μας βοηθάνε στο να γνωρίζουμε ακόμα καλύτερα τον κόσμο των αλόγων. Στέφανε, τι καλό μας έχεις ετοιμάσει σήμερα. Λοιπόν, πρέπει να απαντήσω κι εγώ στη δράση αυτή που έχουμε στο Μαρκόπουλο. Θα σε πάω λίγο σε κάτι πιο στο εξωτερικό, θα πάμε λίγο Μεγάλη Βρετανία. Θα μεταφερθούμε στο Έψομ, όπου το Σάββατο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε το πλουσιότερο ντέρμπι της Μεγάλης Βρετανίας. Βλέπεις βασιλική παρουσία και ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας. 90 η Βασίλισσα. Να τα εκατοστήσει. Να τα εκατοστήσει και να παρακολουθεί τα ντέρμπι. Βλέπεις όμως σικάτι, ντέρμπι. Σικάτι βέβαια. Ναι, συνολάκι, καπελάκι. Οι εικόνες ήταν φοβερές πάντως που μας μετέφερες από το ντέρμπι αυτό της Μεγάλης Βρετανίας. Εντυπωσιακές εικόνες, 100.000 κόσμου. Φοβερή διοργάνωση. Φοβερή διοργάνωση. Ωραία. Στέφανε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στον κύριο Κώστα, οριστικό. Έλα, διαγραφή του 7 Fly on By στην τελευταία υποδρομία. Οριστικό, διαγραφή και του 7. Διαγραφή και το 7, έξω Fly on By, όπου ήταν ο Μαστοράκης, όπως και το Winter Gold Way, όπου ήταν ο Δημητσάνης, δύο αναβάτες, στους οποίους απαγορεύτηκε μετά το μικρό, ας πούμε, έτσι, αυτό ατύχημα που επιτρέπεται η έκφραση που είχαν, να υπεύσουν. Οπότε η τελευταία υποδρομία της σημερινής ημέρας πάει με 5 συμμετοχές. Περιπετειώδης, κύριε Κεράτσα, σήμερα οι υποδρομίες. Έχουμε αλλαγές. Μπράβο στον κύριο Γιάννη που μπορεί και ρυθμίζει τον κόσμο και ξέρει ο κόσμος τις αλλαγές των αναβατών. Ρυθμίζει την αέρια κυκλοφορία. Ο Γιάννης ο Νικολακόπουλος τα ελέγχει όλα. Βέβαια. Είναι σημαντικό. Δεν είναι εύκολο. Θέλω ένα σχόλιο, κύριε Κεράτσα. Μου έκανε εντύπωση εμένα, δεν ξέρω, ότι είχαμε αλλαγή αναβάτη στην προηγούμενη υποδρομία. Και παρά το ότι η θέση του Μαστοράκη την πήρε ο Καλογρίδης, η Άννη Γκοκ κέρδισε. Δηλαδή, φίλε μου, δεν επηρέασε τελικά, ας πούμε, τόσο όσο θα περιμέναμε. Όχι, όχι, δεν επηρεάζει. Ήταν το άλογο σε καλή κατάσταση, έφυγε καλά, δεν είχε ατυχία. Δεν το βιάστηκε ο μικρός ο Ροδόλφος, καβάλισε πάρα πολύ ωραία. Περίμενε δεύτερη ρόδα, τρίτη ρόδα, δεν βιάστηκε. Μπήκε στην ευθεία, έκανε το ίσωμα το δυνατό, τον βοήθησε το ζώο και κέρδισε. Ναι. Εκείνη η Σίλκερη καβάλισε ο αναβάτης πάρα πολύ καλά. Πέρασε από την εσωτερική, μπόρεσε ήρθε δεύτερη. Ενώ πριν τη στροφή, εκεί στη στροφή έδειξε ότι το ένα νούμερο η Σίμερι Ξάλ θα είναι πολύ πιο καλύτερη άφηξη. Ήρθε το 7 και ήρθε τρίτα. Δηλαδή κοντά είναι, μαζί είναι. Ναι. Αλλά ήταν μια άφηξη πολύ ωραία. Ναι, ήταν μια καλή υποδομή. Εκείνο το άλογο που δεν έτρεξε κατά κάποιο τρόπο ήταν το άλογο που καβάλαγε ο Δημητσάνης, ο Παναγιώτης. Ναι. Έχασε από την αρχή, έφαγε την άμμο, δυσανασχετούσε. Penny weight, δεν μπορούσε να πάει. Η Penny weight, ναι. Είναι περίεργο άλογο, ιδιόρυθμο άλογο. Φαινόταν τα πλάνα, δηλαδή, και ένας που δεν έχει εμπειρία μεγάλη, βλέπεις ότι δεν ξεκίνησε καλά και δεν ακολούθησε. Δηλαδή δεν είχε διάθεση, ας πούμε, να συμμετέχει. Φαινόταν από τα πλάνα. Οι ιδιορυθμίες των αλόγων, καμιά φορά, μα μείνουν πίσω, δεν τρέχουν, δεν ανοίγουν τα πόδια τους. Ναι. Και το ζώο, τι νομίζετε, δηλιάζει, καμιά φορά φοβάται, δεν πάει, δεν θέλει να πάει. Κύριε Κεράτσα, είναι άλλα άλογα απογοητεύε... που τρώνε την άμμο και πάνε και είναι και άλλα άλογα που τρώνε την άμμο και δεν πάνε. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, απογοητεύεται κιόλας κατά τη διάρκεια μιας κούρσας? Αθλητής είναι. Απογοητεύεται. Θα απογοητευτεί. Αμέ... Όπως επίσης και τα και δίνει. Και συναγωνίζεται, το καταλαβαίνει και απογοητεύεται όταν δεν μπορεί να περάσει. Πολύ, είναι φοβερό, είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Να ρωτήσω είναι κάτι... συγκλονιστικό. Ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κεράτσα. Καριέρα στο εξωτερικό. Καριέρα στο εξωτερικό. Γιατί δεν κάναμε τώρα καριέρα στο εξωτερικό, θα ρωτήσω. Θα σας πω. Γύρισα το 1972 σχεδόν όλη την Ευρώπη. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Καταβάλισα στη Γερμανία. Διακρίθηκα με ένα άλογο το οποίο ήταν πάρα πολύ outsider. Σε μια απόσταση τρέχαμε 34-35 άλογα, 3.800 μέτρα. Ήταν δεκαετές το άλογο που καβάλαγα.
Στην Ιταλία δεν καβάλισα. Δεν μου άφησαν να καβάλισω. Γιατί? Στην Αγγλία πήγα. Τι εννοείτε δεν σας άφησαν? Γνώρισα τον Λέστερ Πίκοτ. Ναι. Του είπα θέλω να με μάθεις να καβαλάω. Μου λέει εντάξει, αύριο το πρωί στις 5 η ώρα θα είσαι στο στάβλο. Τώρα μισό λεπτό λίγο. Εκτός από καλός αναβάτης, είστε καλός στις τρίπλες. Γιατί σας ρώτησα γιατί δεν σας επιτρέψανε και το ξεφύγατε. Όχι το ξέφυγα, δεν το ξέφυγα. Δεν μ' αφήσαν να καβαλήσω γιατί δεν ήθελα να κάνω τα χατήρια τα δικά του. Άλλο μπράβο, γι' αυτό ρωτάω, ναι. Λοιπόν, δεν ήθελα να καβαλήσω. Εγώ ήθελα να καβαλήσω όταν πας με έναν ιδιοκτήτη και σου κάνει συμβόλαιο. Θέλω να υποστηρίξω τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη μου. Σωστό είναι. Δεν μπορεί να μου λέει ο τρίτος τι να κάνω και να κάνω ό,τι πρέπει εγώ ο τρίτος. Έτσι. Δεν γινόταν. Το λοιπόν, για συνεχίστε. Στην Αγγλία είπα του Λέστερ Πίκοτ ότι θέλω να με βάζει να καβαλάω. Είχαμε πάει, είχε έρθει και ένα άλλο δικό μας, ο Ολύμπι Καζινό, ο οποίος έτρεχε στο ΕΑΡ στη Σκωτία και το καβάλαγε ο Λέστερ Πίκοτ. Και φεύγω εγώ, ο Ρένος, ένα παιδί από την Κύπρο, ο Λέστερ Πίκοτ, και πάμε στο ΕΑΡ στη Σκωτία που καβάλαγε το Ολύμπι Καζινό. Τέλος πάντων, του έτρεξε το άλογο, του είπε ο Πίκοτ, ήρθε πέμπτο έκτο, του λέει δεν κάνει και αυτό το στίβο. Θα το στείλετε στο τάδε υποδρόμιο, εκεί μπορεί να διακριθεί το άλογο. Τέλος πάντων, του λέω εγώ του Πίκοτ, θέλω να με μάθει να καβαλάω. Καβαλήσαμε την άλλη μέρα μαζί. Περπατάγαμε μια ώρα στο στάβλο. Ο Μίχλη, κακό, στα 2 μέτρα, 2,5 μέτρα δεν έβλεπες. Μπαίνουμε στο στίβο κατά τις 6 ώρα, 6 και 10. Μου λέει ο προπονητής, μου τα εξηγούσε ο Κύπριος, ο Ρένος, στα αγγλικά. Μου λέει εσύ θα πας από την εσωτερική και ο Λέστερ Πίκοτ θα κάτσει από την εξωτερική και θα κάνετε ένα γύρο γκάλο. Γρήγορο. Να το τρέξουμε. Ναι. Καλοπέρνουμε μαζί. Κάποια στιγμή μου βάζει τον άγκονα έτσι ο Λέστερ Πίκοτ να μην μπορώ να σπρώξω στην ευθεία. Του βάζω εγώ το πόδι. Τερματίζουν μαζί τα άλογα. Ναι. Μόλις κατέβηκαμε κάτω, δεν είχε γελάσει ποτέ ο Λέστερ. Βάζει τα γέλια και λέει, αυτό δεν είναι ανάγκη να το μάθει κανένας να καβαλάει. Αυτός ξέρει από τον Θεό από μόνος. Μάλιστα. Φοβερό. Φοβερό. Τώρα μου ψιθύρισαν ότι είχατε και ένα κόλπο. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Είχατε ένα κόλπο και με το πόδι κάτι κάνατε. Αυτό είναι που περιγράψατε, το κάνατε και άλλες φορές. Είναι η πληροφορία που μου μετέφεραν οι συνεργάτες μου είναι αναλυθής. Όχι, όχι, είναι αληθές, είναι το έβαλα. Μια φορά το έκανα εδώ στη Ελλάδα σε έναν συνάδελφό μου, γιατί είχα πρόβλημα. Ήταν μεγάλη υποδρομία στο Μαρίνο συγκεκριμένα. Ναι. Το είχα κάνει, αλλά το μετάνιωσα που το έκανα. Τι κάνατε, δηλαδή, να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι. Του έβαλα το πόδι, το καθυστέρησα να μην μπορέσει να κερδίσει και ήταν τα άλογα τετκίτ. Έκανε ένσταση ο Μαρίνος, έκανα ένσταση εγώ, απερίφθη του Μαρίνου και έγινε δεχτή η δικιά μου. Μάλιστα, κατάλαβα. Μάλιστα. Το πνίγει το δίκιο να φανταστώ, έτσι. Βέβαια, είχε δίκιο 1000%. Είχε δίκιο 1000%. Ο συνάδελφός μου, αλλά τι να έκανα, ήταν μεγάλη υποδρομία, πάλευα να κερδίσω. Εκεί πέρα είναι μια δουλειά, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ζωή μου ο θάνατός. Δεν πάβει όμως να είμαστε συνάδελφοι. Εγώ τον λατρεύω τον Μαρίνο. Ήταν πάρα πολύ δυνατός αναβάτης ο Μαρίνος. Όπως ήταν και ο Θανασάκης ο Σωτηρόπουλος. Όπως είναι και ο Παναγιώτης ο Δημητσάνης. Όπως είναι ο Παναγιώτης ο Κεράτσας. Έχουμε καλούς αναβάτες. Υπήρξαμε εμείς που βγήκαμε τώρα τη σύνταξη που μεγαλώσαμε. Αλλά πρέπει να διδάξουμε και τους άλλους από πίσω. Ο Παναγιώτης ο Δημητσάνης τώρα δεν θα μπορέσει να συμβουλέψει ένα μικρό αύριο μεθαύριο. Δεν θα βγει καλός αναβάτης. Έτσι, έτσι. Κύριε Κεράτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την παρουσία στην εκπομπή σήμερα. Ήτανε μόνο η αρχή, εγώ να σας πούμε. Ευχαριστώ. Ήτανε μόνο η αρχή. Εμείς ανθρώπους θρύλους σαν και εσάς τους θέλουμε στο πλευρό μας για να μαθαίνουμε και εμείς δίπλα σας. Να μαθαίνουμε και εμείς δίπλα σας. Θα τα πούμε και στις επόμενες εκπομπές. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Ξαναπούμε. Βεβαίως, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Έτσι, έχουμε ένα στόχο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα και στο φίλο μου τον Γιάννη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.